Πήγα ο κύριος Ζουράρης στη χθεσινή ψηφοφορία, γιατί ακόμη περιμένουμε να βγάλει μια ανακοίνωση. Για τους άλλους μάθαμε. Για άλλους ξέρουμε τι έχουν. Το αυτοκίνητο, το λάστιχο, η μηχανή, η αλυσίδα. Ο κύριος Ζουράρης είχε τηλεφωνήσει. Μας είχε τηλεφωνήσει. Α, το ξέρατε. Πριν. Ναι, ξέραμε ότι δεν θέλει. Εντάξει. Γιατί ξέρουμε και το λόγο. Δεν το γνωστό θέμα με το ισχύο. Ο κύριος Αλεξιάδης είναι καλά, γιατί εσείς και ο κύριος Πολάκης τον. Του δώσατε τις πρώτες βοήθειες. Τέσσερις γιατροί, στα αλήθεια, που ήμασταν δίπλα. Και ευτυχώς ο Παύλος ήταν και πολύ κοντά και ήταν αυτός ο οποίος χειρίστηκε το θέμα της κρίσης. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Αλεξιάδης είναι καλά, αλλά από χθες έχει ξεκινήσει ένας κύκλος εξετάσεων που περιμένουμε να μας βρουν και το αίτιο. Προφανώς ανησυχήσαμε, όχι μόνο ανησυχήσαμε, συγκλονιστήκαμε. Τρομάξατε. Ναι. Να το ευχηθούμε και περαστικά. Και πάλι, περαστικά. Ξεκινώντας από το τελευταίο, θρασίτατες και προκλητικές δηλώσεις από μια χώρα η οποία παραβιάζει καθημερινώς, όπως είπε ο κ. Στυλιανίδης, εδώ και χρόνια το διεθνές δίκαιο και έρχεται αλακάρτ να το χρησιμοποιήσει όποτε τη βολεύει, προκειμένου να διεκδικήσει στα αλήθεια και βεβαίως να βάλει και τους άλλους να δημιουργεί. Ως τελεσμένα, να εμφανίζονται ως τελεσμένα θέματα, προκειμένου να μπουν άνθρωποι σε διαπραγμάτευση, άρα να χάσει η πλευρά που θα διαπραγματευτεί. Και αυτοί βεβαίως αντιλαμβανόμαστε όλοι. Είμαστε εμείς. Ποιοι θα είναι. Είναι ανησυχητική αυτή η ένταση, η οποία έχει οξυνθεί βεβαίως με πολλούς τρόπους. Ωστόσο, ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι η χώρα μας. Στις ζητήματα τα οποία δεν είναι μόνο της χώρας αλλά και της Ευρώπης. Δεν πειράζει. Και η Ευρώπη εμφανίζεται κατώτερη των περιστάσεων, αλλά και οι στάσεις της χώρας μας μέχρι σήμερα προφανώς δεν είναι ικανοποιητική. Δηλαδή η χώρα μας δεν θα έπρεπε να έχει εγκαταλείψει την ενεργητική πολιτική, και ενεργητική και πολυδιάστατη. Είχαμε την αποτυχημένη επίσκεψη στον πρόεδρο Τραμπ, τη μη συμμετοχή στο Βερολίνο. Γιατί λέτε ότι ήταν αποτυχημένη? Μέχρι χθες ο Πομπέο έστειλε την επιστολή του αναγνωρίζουμε. Και έχει μια αξία, γιατί είναι γραπτό κείμενο. Μένουν τα γραπτά. Βεβαίως. Είχαμε την παρέμβαση στο State Department. Μια τυπική επιστολή ήταν. Δεν μπορούμε να είμαστε. Έχει συγκυρία με το Ιράν. Θα αναγνωρίσουμε. Έχει ένα περιεχόμενο που έχει σοβαρό περιεχόμενο υπέρ της Ελλάδας. Θα αναγνωρίσουμε θετικά σημεία σε όλες τις κινήσεις αυτές. Δεν θα τα μηδενίσουμε. Ωστόσο, θα πούμε ότι δεν είναι αρκετά και ότι θα πρέπει η ελληνική πλευρά να γίνει πιο ενεργητική. Και δεν πρέπει η χώρα μας να θεωρείται δεδομένη και προβλέψιμη για ο όρος κανέναν. Αυτός, λέτε, ήτανε. Δεν είναι ο όρος, εμπεριέχει στάση. Και αντιλαμβάνεστε ότι όταν κάποια χώρα εμφανίζεται προβλέψιμο σύμμαχος και δεδομένος, χάνεις διπλωματικό πεδίο. Χάνεις διαπραγματευτική ικανότητα. Αυτά θα έπρεπε να τα εξαντλούμε. Με διάφορες κινήσεις όλων αυτών των ημερών. Τώρα, στο κομμάτι της Πρόεδρου της Δημοκρατίας, έχω να πω ότι αφού από εδώ ευχηθούμε και καλή δύναμη στην Πρόεδρου της Δημοκρατίας... Διάβασα και κάτι άλλο. Ναι. Διάβασα και άκουσα ότι η επιστολή του κυρίου Πομπέο απευθυνόταν κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Το άκουσα να το λέει ο κύριος Κώστας Φίλης. Να σας πω. Για να υπενθυμίσει και την δέσμευση των ΗΠΑ απέναντι στη χώρα μας, αλλά να υπενθυμίσει και ότι έχουμε αναλάβει και εμείς κάποιες δεσμεύσεις επί ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζω, για την αμυντική συνεργασία, τις βάσεις. Επί κυρίου Καμένου τους είχαμε πει: ελάτε, πάρετε όποια βάση θέλετε. Η επιστολή αυτή έχει σημεία, την έχουμε διαβάσει λεπτομερώς, την έχουμε αναλύσει λεπτομερώς. Δεν είναι για να θριαμβολογήσουμε. Είναι για να κρατήσουμε ένα. Ένα κρατούμενο. Ναι. Έτσι. Βεβαίως και επί ΣΥΡΙΖΑ, όπου η χώρα μας αναβαθμίστηκε και στη διεθνή σκηνή, ξεκίνησε ο στρατηγικός διάλογος με τις Ηνωμένες Πολιτείες και η συμμαχία και στο 3-1 στο τραπέζι, με τον EastMed τότε, συγγνώμη. Να κάνουμε κάτι, κυρία Γεροβασίλη.